Θέλω να μου πεις πρώτες αντιπώσεις από την πρεμιέρα του Survivor. Μου άρεσε, το απίλαυσα και εύχομαι να είναι ακόμα πιο αγωνιστικό, ανταγωνιστικό και να πάει καλά για να πάει καλά και ο σταθμός μας. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισες από την πρώτη αυτή βραδιά? Εγώ, τη Μαρία Αντωνά, αυτό τον κεραυνό. Χάρηκα πάρα πολύ που κέρδισε, που πήρε δύο νίκες, που πήρε το 10, που ξέρω ότι η ψυχολογία της θα έφτιαξε πάρα πολύ. Το είδαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Έκανες μία ανάρτηση στα social και αυτό σχολιάστηκε από την εκπομπή το καλύτερο διγενήτα της Ναταλίας Γερμανού. Μας μαλώσανε. Λίγο μας μάλωσε ο Λάμπρος, ο Κωνσταντάρας. Ωραία. Έκανε ένα story. Σε σχέση με το Survivor που συζητούσαμε προηγουμένως. Έκανε ένα story λοιπόν ο Λάμπρος σε σχέση με αυτό που μας είπες εσύ αποκλειστικά και είπε επική μπουρδα. Πώς το είπε, επική μπουρδα, ακούστηκε λέει στον αέρα του καλύτερα δεν γίνεται. Εγώ κρατάω το επική τώρα, το μπουρδα το πετάω, δεν υπάρχει λόγος. Επική μπουρδα, άκουσα στο καλύτερα δεν γίνεται. Κόπηκαν παίκτες στο Survivor που πιάστηκαν το παρισμένοι. Πότε, πού, πώς έγινε το doping control και ποιοι κόπηκαν. Εντός εισαγωγικών λέω. Άρα να ξεκινήσω από το τέλος παραβιάζοντας ιατρικό απόρριτο πρώτον και προσωπικά δεδομένα δεύτερον. Εντάξει, οκ. Όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να το ψάξει λίγο παραπάνω για να σου απαντήσει και σίγουρα δεν μπορεί να σου πει τα ονόματα, Λάμπρο. Δεν ήταν μάλωμα, ήταν μία παρατήρηση. Όχι παρατήρηση προς αυτούς, παρατήρησα ότι αυτό που υπόθηκε, εγώ θεώρησα ότι ήταν επική μπούρδα, γιατί γνωρίζω ότι δεν γίνονται doping control στο Survivor. Άρα, πώς κάποιος μπορεί να πιαστεί ντοπαρισμένος από μια αιματολογική εξέταση. Εκτός αν εννοούσε κάτι άλλο, τέλος πάντων δεν έχω λόγο. Θέλω να το συνεχίσω. Έγραψα κάτι, το εννοούσα και πάμε παρακάτω. Θέλω να σε ρωτήσω κιόλας, γιατί μάθαμε και για την αλλαγή ώρας της εκπομπής της Βάσου Λασκαράκη. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό? Νομίζω και άλλα προγράμματα και άλλες εκπομπές της Κυριακής μετακινήθηκαν. Αν ο σταθμός επιλέγει να το αλλάξει, κάτι ξέρει παραπάνω. Υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ, κάποιες φήμες σχετικά με το αν θα επέλθει η διακοπή της συγκεκριμένης εκπομπής. Δεν νομίζω. Δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά δεν νομίζω. Εσένα, αν σου το προτείνανε τώρα, θα το σκεφτόσουν, θα πήγαινες? Δεν θέλω, δεν είναι ούτε κομψό τώρα να το λέω αυτό το πράγμα. Η Βάσο την κάνει την εκπομπή πολύ καλά και να ολοκληρώσει τον κύκλο της με πολύ ωραίο τρόπο και να κάνουν όσες εκπομπές θέλουν. Εγώ δεν είμαι σε αυτό το κάδρο, δεν είμαι σε αυτή την εκπομπή. Οπότε δεν κολλάω εγώ πουθενά. Θα ήταν άκομψο να πω κάτι τέτοιο. Εμένα μου άρεσε η εκπομπή της και μακάρι να πάει καλά.